Παρουσίαση βιβλίου πραγματοποίησε η κυρία Σωτηρία Κυρμανίδου με τίτλο «Κυκλάμινο μην μαραθείς». Πρόκειται για ένα δίγλωσσο βιβλίο που διαπραγματεύεται τον παιδικό καρκίνο και έχει τρεις διαφορετικές εκδοχές τέλους. Θα παρουσιάσουμε σε λίγο ένα δίγλωσσο παραμύθι μου, ελληνικά-αγγλικά, τιμώντας την Παγκόσμια Μέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, γιατί ακριβώς πραγματεύεται αυτό το θέμα. Έχει μία πρωτοτυπία στην αφήγηση, γιατί έχει τρεις μορφές τέλους, τρεις εκδοχές τέλους. Στην πρώτη εκδοχή το παιδί πεθαίνει. Στη δεύτερη εκδοχή το παιδί χάνει τη μάχη και στην τρίτη εκδοχή όλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και έχουν ελπίδα. Στην πρώτη εκδοχή το παιδί θεραπεύεται από την ασθένεια. Στη δεύτερη δυστυχώς χάνει τη μάχη με την ασθένεια. Και στην τρίτη εκδοχή οι γιατρός με τους γονείς συσπυρώνονται και έχουν όραμα ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα το οποίο πρέπει να δίνουμε μέσα από τα παραμύθια. Με τα παραμύθια λέμε τις αλήθειες γλυκά. Γιατί με τα παραμύθια λέμε τις αλήθειες και τις λέμε γλυκύτερα. Μπορεί να είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια γονέων και εκπαιδευτικών, γιατί ακριβώς μπορεί να μιλήσει στα παιδιά και για αυτό το θέμα, το οποίο όπως είπα εξ αρχής είναι πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Ο τίτλος είναι «Κυκλάμινο μην μαραθείς». «Κυκλάμινο μην μαραθείς» είναι μία προτροπή, μία ελπιδοφόρα είδηση που φυσικά η εικονογράφηση από την Εμμανουέλα Κακαβιά έχει να κάνει με τα κυκλαμινάκια. Μια κύκλαμινο οικογένεια είναι που μας περιγράφει έτσι το παραμύθι. Όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ χρηστικό, γιατί πέρα από το ότι έχει ένα παιδί να εξασκήσει την ελληνική γλώσσα, το λεξιλόγιο του, να εξασκηθεί και στην αγγλική. Είναι ένα τόλμημα το οποίο κουράζει, είναι απαιτητικό, αλλά δόξα τω Θεώ το καταφέραμε και σήμερα είμαστε εδώ